Χαίρετε. Είναι οδηγητικό το σημερινό μας vlog και με βλέπετε να είμαι αμπηγέ επειδή ετοιμάζομαι για να πάω σε μια εκπομπή στο ΡΙΚ. Θα τη δείτε μετά που θα ανέβει. Και το ζήτημα είναι, το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι θεωρητικό, αλλά θέλω να διαβάσω λίγο τι μου έγραψε μια φίλη. Closure, κλείσιμο σε μια σχέση, είναι αναγκαίο? Θα ήθελα να σας προτείνω, λέει η φίλη, να κάνετε, εφόσον το θεωρείτε χρήσιμο, ένα βίντεο για το πόσο αναγκαίο είναι να κάνουμε το closure, δηλαδή το κλείσιμο. Είναι μια λέξη στα αγγλικά, μια έκφραση που είναι κλείσιμο, είναι συστηματικό κλείσιμο με συζήτηση, όταν τελειώνει μια σχέση. Στη δική μου περίπτωση πληγώθηκα πολύ, απομακρύνθηκα και σε κάθε κάλεσμα έμενα σχεδόν απαθής. Τώρα που έχει καταλαγιάσει ο θυμός, θέλω να μάθω, να πάρω τις απαντήσεις μου και να πω αυτά που έχω μέσα μου. Νιώθω, λες, και έδρασα τελείως παθητικά. Νιώθω ότι δεν τα έβγαλα από μέσα μου. Θα χαρώ πολύ να δω κάποιο βίντεο με το συγκεκριμένο θέμα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Της λέω, εσύ γιατί τελείωσες τη σχέση? Λέει, γιατί έμαθα μετά από ένα χρόνο ότι είναι παντρεμένος με παιδί. Κλασική περίπτωση. Το κακό, λέει η φίλη, είναι ότι είναι ο πρώτος μου έρωτας, ένας άνθρωπος που αγαπούσα πάντα. Ξαναγύρισε στη ζωή μου πριν από ένα χρόνο και κάτι, και με διεκδίκησε ξανά, αλλά ξέχασε να μου πει κάποιες εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες. Ότι ήταν παντρεμένος και είχε παιδί δηλαδή. Όταν τελικά μου το είπε, πάγωσα και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Έπαθα σοκ. Απλώς απομακρύνθηκα και στα μηνύματα του δεν απαντούσα καθόλου ή απαντούσα μονολεκτικά. Του εξήγησε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Συνέχισε να προσπαθεί για κάποιο διάστημα ακόμα. Τώρα έχει αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Έχω βάλει τα πράγματα στο μυαλό μου σε σειρά και νιώθω ότι θέλω να τα βγάλω από μέσα μου αυτά. Επίσης ακούω την playlist με τους παντρεμένους και αυτό μου τζώνουμε. Αλλά παίρνω κουράγιο γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη αποδοχή. Και μια άλλη φίλη, η οποία επίσης έχει χωρίσει από σχέση με παντρεμένο, μου γράφει: έχω ένα σωρό πράγματα να κάνω, τρέχω και δεν προλαβαίνω από τις δουλειές. Αλλά μέσα μου πονάω πολύ μέσα μου. Θέλω να πατήσω ένα κουμπί και να περάσω όλα τα στάδια του πένθους αμέσως. Είναι το μυαλό μου συνέχεια κολλημένο εκεί. Δεν το πιστεύω ότι έληξε έτσι με μένα να μαλώνω μόνη μου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο να διαχειριστώ ότι τελείωσε. Είναι και το ότι του τελείωσε που με λυπεί και κυρίως ο τρόπος που τελείωσε. Μου είχε γράψει σε προηγούμενη επικοινωνία μας ότι είχε αυτή τη σχέση με τον παντρεμένο και ότι αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα εκφραστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης. Δεν το είχε αποκρύψει αυτός ότι ήταν παντρεμένος, ήταν μια άλλου είδους διευθέτηση. Και ξαφνικά αυτός, χωρίς να της πει γιατί και πώς, απομακρύνθηκε, έγινε ψυχρός, άρχισε να ανεβάζει στα social media φωτογραφίες με τη γυναίκα του που να δείχνουν ερωτευμένη κλπ. Και το άφησε εκεί το πράγμα. Οπότε όταν πήγε αυτή και του είπε, επειδή εσύ έχεις απομακρυνθεί, εγώ λέω να τελειώνει αυτό που έχουμε, αυτός λειτουργήσε σαν να μην είχαν τίποτα. Και μου λέει, ένας λογικός άνθρωπος θα έκανε ένα τηλέφωνο να πει από την πλευρά του να τελειώσει αυτή η περιπέτεια με ηρεμία, πολιτισμένα. Να λέμε ένα γεια σου όπου συναντηθούμε. Και ένας όριμος της λέω θα το έκανε αυτό. Αλλά αυτός τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάω και θα σχολιάσω για τα closure. Από ό,τι φαίνεται, που είναι δύσκολο να έχουμε σε σχέσεις με παντρεμένους, αλλά γενικότερα και σε ερωτικές σχέσεις. Λοιπόν, είναι απαραίτητο το closure. Το κλείσιμο, το επίσημο κλείσιμο από μια ερωτική σχέση που τελειώνει έτσι. Από μια ερωτική σχέση που τελειώνει χωρίς κλείσιμο δηλαδή. Από μια ερωτική σχέση που τελειώνει με απόφαση του ενός από τους δύο και χωρίς μια έτσι σοβαρή συζήτηση, όρημη συζήτηση, στην οποία οι άνθρωποι να καταθέσουν τις αλήθειες τους και τα δύο μέρη μιας σχέσης και να εξηγήσει αυτός ο οποίος αποφασίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση, για ποιο λόγο δεν μπορεί να τη συνεχίσει. Έχουμε δύο περιπτώσεις που σας διάβασα. Η πρώτη περίπτωση είναι μια κοπέλα η οποία δέχθηκε κοροϊδία. Γιατί πραγματικά είναι κοροϊδία. Κοροϊδία, πολύ σοβαρή κοροϊδία. Ένας άνδρας ο οποίος γνωρίζει μια κοπέλα από παλιά, λέει η ίδια ότι για αυτή ήταν ο πρώτος της έρωτας, η πρώτη της αγάπη, μπορεί και για αυτόν να ήταν,
να επανέρχεται στη ζωή της γυναίκας αυτής και να ξεχνάει εντός εισαγωγικών, μια σημαντική λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών, να την ενημερώσει ότι στο ενδιάμεσο εγώ παντρεύτηκα και έκανα και παιδί. Και τώρα σε θέλω, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θέλω να έχουμε ερωτική σχέση, αλλά έχει υπόψη σου ότι δεν είμαι single, δεν είμαι διαθέσιμος, είμαι παντρεμένος με μια άλλη γυναίκα. Και έχω και παιδί με εκείνη τη γυναίκα με την οποία είμαι παντρεμένος, χωρίς να σημαίνει φυσικό ότι μια σχέση που δεν έχει παιδί ή ένας γάμος που δεν έχει παιδί, ότι δεν είναι αξιοσέβαστος και δεν είναι αξιοσέβαστη μια τέτοια σχέση, ώστε να μην απαντήσουμε τον την σύντροφο μας. Για να αξιούμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, απέφυγε να την ενημερώσει γι' αυτό, την κοροϊδέψε και όταν η κοπέλα έμαθε ότι αυτός δεν ήταν όπως παρουσιαζόταν, δεν ήταν δηλαδή διαθέσιμος, αλλά είχε σοβαρές συζυγικές υποχρεώσεις και γονεϊκές υποχρεώσεις αλλού, πληγώθηκε τόσο πολύ, ώστε αντέδρασε με το πάγωμα, το συναισθηματικό πάγωμα και με την απομακρύνση. Ήταν οι μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποίησες, φίλοι. Χρησιμοποίησες αυτούς τους δύο μηχανισμούς άμυνας. Όταν μου στείλες εκείνο το τελευταίο, ότι αυτό μου τζόρνες όταν βλέπεις το playlist με τους παντρεμένους, σου στείλε ένα χαχαχα, όχι για να κοροϊδέψω τον πόνο σου, αλλά για να σχολιάσω ότι δυστυχώς είναι χρήσιμο εκείνο το playlist. Όσες και όσοι έχετε τέτοιες ιστορίες, δείτε το. Έχουμε ολόκληρο playlist σχέση με παντρεμένο στο κανάλι μας, εδώ στο YouTube. Δεν ήταν για να κοροϊδέψω την εμπειρία σου, καμία σχέση. Σε συμπονώ. Συμπονώ όλο αυτό που βιώνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ τραυματικό. Με ρωτάς αν πρέπει να έχεις ένα επίσημο κλείσιμο, ένα closure. Στη δικιά σου την περίπτωση αυτός είναι διαθέσιμος να μιλήσει, τουλάχιστον μέχρι πριν ένα αλφα χρονικό διάστημα έδειχνε διαθέσιμος να μιλήσει και εσύ ήσουν τόσο πληγωμένη, τόσο πονεμένη που δεν ήθελες να μιλήσεις. Εάν τώρα εσύ νιώθεις ότι χρειάζεσαι να κάνεις αυτή τη συζήτηση, να την κάνεις. Σε προειδοποιώ όμως ότι σε τέτοιες σχέσεις, παθολογικές σχέσεις, γιατί σχέση με έναν παντρεμένο δεν τη λες και υγιή σχέση, είναι σχέση πάθους, είναι σχέση που ξέρει η λογική μας ότι είναι λανθασμένη σχέση, αλλά το συναίσθημα μας που είναι συνδεδεμένο με τα ψυχολογικά μας ζητήματα και με τα άλλη τα θέματα μέσα μας, μας πρόχνει παρορμητικά να συνεχίσουμε μια σχέση που η λογική μας ξέρει και μας προειδοποιεί ότι δεν θα μας κάνει καλό μια τέτοια σχέση. Σε προειδοποιώ λοιπόν εγώ, παίρνω λίγο για λίγο τη φωνή της λογικής και σου λέω ότι είναι πολύ πιθανόν, αν πας να συναντήσεις αυτόν τον τύπο, να έχεις ένα relapse, δηλαδή να ξανακυλήσεις. Να ξανακυλήσεις και να είσαι μαζί του ξανά ερωτικά, ίσως όχι για πάντα, αλλά τουλάχιστον για λίγο χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Επειδή τα συναισθήματά σου γι' αυτόν τραυματίστηκαν, όχι γιατί σταμάτησες πλέον να το γουστάρεις και σταμάτησες πλέον να σε ελκύει ερωτικά και γι' αυτό τελείωσες τη σχέση, αλλά τραυματίστηκαν τα συναισθήματα σου τα ερωτικά λόγω του ότι έμαθες ότι σε ξεγέλασε και εσένα και τη γυναίκα του φυσικά, όχι μόνο εσένα. Λοιπόν, θα ήταν καλό να του γράψεις όλα όσα αισθάνεσαι, θα ήταν πιο ασφαλές για σένα εννοώ, να του τα γράψεις είτε σε μια κόλλα χαρτί, είτε σε πολλές κόλλες χαρτί, είτε σε ένα email και να του τα στείλεις γραπτός. Θα ήταν καλύτερο από του να συναντηθείς από κοντά. Το γράψιμο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς νιώθουμε, στο να βάλουμε λόγια στα συναισθήματα μας. Γι' αυτό το να κρατάμε ημερολόγιο, το journaling, το να έχουμε ένα τετράδιο ή στις σημειώσεις του κινητού μας, κάποιοι το κάνουμε, που να γράφουμε τα συναισθήματα μας και να γράφουμε τι νιώθουμε και γιατί το νιώθουμε και τι απόψεις και σκέψεις έχουμε για αυτά που συμβαίνουν και ποια είναι αυτά που συμβαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματα μας, να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και να είμαστε πιο ρεαλιστές. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ συχνά το συστήνω σε ανθρώπους να το κάνουν, να καταγράφουν τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους και έρχονται μετά από καιρό και μου λένε, ξέρεις,
διάβασα εκείνα που έγραψα πριν μερικές μέρες και λέω πω 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 έχω πρόβλημα διαβάζοντας αυτά που έγραψα. Συνειδητοποιώ για παράδειγμα ότι έχω εξειδανικεύσει τον πρώη μου και είμαι κολλημένη άρρωστα πάνω σε αυτόν, ενώ όλα αυτά που γράφω και σκέφτομαι γι' αυτόν δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε συναισθηματικές εντάσεις και αναστατώσεις, τους ανθρώπους που ίσως υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, κουβαλώντας άλλη τα ψυχολογικά ζητήματα και αθεράπευτα τραύματα από την παιδική μας ηλικία, τα οποία δοθήσεις της ευκαιρίας όταν έχουμε κάποιο trigger, κάποιο γεγονός που πυροδοτεί συναισθηματική αναδρομή, μπαίνουμε σε καταστάσεις που είμαστε φοβισμένοι συναισθηματικά, που είμαστε άβουλοι, που δεν ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε, ακριβώς επειδή πάμε πίσω συναισθηματικά σε εκείνο το χώρο που ήμασταν μικρά παιδιά, τα οποία βίωναν αν μη τι άλλο την εγκατάλειψη και την παραμέληση από τους γονείς τους. Το έχω πει ξανά ότι όσον αφορά στα ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας, εξίσου σημαντικό ρόλο από την εμφανή κακοποίηση παίζει και η αφανής κακοποίηση που έχει να κάνει με την παραμέληση και την εγκατάλειψη από τους γονείς ή τους φροντιστές στο παιδί. Λοιπόν, τώρα, στην πρώτη φύλη λέω να γράψει, να κάτσει κάτω και να γράψει τα συναισθήματα της, να γράψει όλα αυτά που θέλει να του πει, να τα ξαναδιαβάσει, ίσως να τα σκίσει, ίσως να τα κάψει, αν έχεις τζάκι να τα ρίξεις μέσα, να τα κάψεις, δεν σε αρέσουν αυτά που γράφεις, να τα ξαναγράψεις. Και όταν φτάσεις σε ένα κείμενο που νιώθεις ότι αυτό το κείμενο σε εκφράζει και θα πεις τα λόγια που θα οφείλεις να πεις για τον εαυτό σου, για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, για να διεκδικήσεις το δίκιο σου σε αυτόν τον άνθρωπο, στείλε τα. Εάν σε όλη αυτή τη διαδικασία της καταγραφής νιώσεις ότι δεν έχεις ανάγκη πλέον να του πεις κάτι, μην τα στείλεις. Εντάξει. Γιατί είπαμε, scripta manen, τα γραπτά μένουν. Φυσικά ένας τέτοιος τύπος δεν θα αφήσει να διαρρεύσει ένα τέτοιο γραπτό κείμενο που ενοχοποιεί πρωτίστως τον ίδιο. Αλλά λέω ότι ίσως σε αυτή τη διαδικασία καταγραφής να νιώσεις ότι η ίδια διαδικασία σε απελευθερώνει από όσα δεν έχεις απελευθερωθεί ακόμη και θα σου, να σου δώσει το κλείσιμο που χρειάζεσαι. Αν όχι, στείλε τα. Και μπορείς να τα στείλεις ανώνυμα. Μην γράψεις το όνομά σου και θα ξέρει κανείς ότι είσαι εσύ. Λοιπόν, για τη δεύτερη φίλη, η οποία ήταν σε μία κατάσταση, αφού της έγραψα και εγώ, της λέω, κόρη μου, όλος ο κόσμος κάνει σχέσεις με παντρεμένους για να τις ευχαριστηθεί, κάνει σχέσεις με παντρεμένους για να νιώσει εκείνο το πάθος και εκείνη τη λαχτάρα ότι αυτός ο παντρεμένος λιώνει για μένα και μου στέλνει μηνύματα όλη η μέρα και μου λέει πόσο με αγαπάει και μου υπόσχεται πως θα χωρίσει και κάνει το ένα και κάνει το άλλο και αυτά, ας πούμε, είναι εκείνα που κρατά μια γυναίκα σύγκολ σε μια σχέση με παντρεμένο. Εσύ, κόρη μου, της έγραψα τι με πόσα λίγα ψίχουλα αρκίσουν. Γιατί όχι μόνο αυτός ήταν παντρεμένος, αλλά δεν της είπε και ποτέ σ' αγαπώ. Δεν της έδειξε και ποτέ κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν της είπε ποτέ «σε σκέφτομαι, μου λείπεις». Ήταν δηλαδή ένας τύπος ο οποίος ήταν φουσκωμένος από υπερηφάνεια και εγωισμό και από την άλλη ίσως είναι και συναισθηματικά αναλφάβητος, θα έλεγα. Δηλαδή έχει εξαιρετικά χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ο οποίος κυρίως έκανε πράγματα με την κοπέλα αυτή. Έκανε πράγματα. Δεν έλεγε, δεν μιλούσε, δεν εκφραζόταν. Σε κάποιες φάσεις που είχε κάποιο πρόβλημα ο ίδιος, γιατί μου έχει γράψει εντελεχώς την ιστορία, αλλά δεν μπορώ να σας τη διαβάσω και δεν είναι σωστό να σας τη διαβάσω, την μπορεί διαβάζοντας την να αποκαλύψω άθελα μου προσωπικά δεδομένα και να εκθέσω την κοπέλα. Εκείνο δεν με νοιάζει να τον εκθέσω σοβαρά, που σας μιλάει, είμαι θυμωμένη μαζί του. Λοιπόν, γιατί είμαι θυμωμένη μαζί του? Γιατί δεν φτάνει, ρε φίλε, που η άλλη είναι single και εσύ είσαι παντρεμένος. Δεν φτάνει που καταπατάς την ηθικότητα του επαγγέλματος σου. Δεν είναι ψυχολόγος, ούτε γιατρός. Απλώς στον επαγγελματικό του χώρο έκανε ό,τι έκανε. Δεν φτάνει που δεν είσαι ορθός και επαγγελματίας. Δώσε σε αυτή την κοπέλα και μία εξήγηση. Πες της, για παράδειγμα, συμπεριφέρομαι έτσι γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Ή αυτό που κάνω τώρα το κάνω γι' αυτόν τον λόγο.
ζώδιες η στάση του θέλω. Και έτσι με ένα φουσκωμένο εγωισμό του στυλ είμαι ωραίος και ξέρω πως είμαι ωραίος, ξέρω πως περνάει η μπογιά μου, ξέρω πως οι γυναίκες τρελαίνονται για να είναι με ένα τέτοιο ωραίο γκόμενο όπως είμαι εγώ, άρα μπορώ να έχω ακόμη και μια εξωσυζυγική σχέση στην οποία να μην δίνω τίποτα. Ούτε καν αυτά τα λίγα που δίνει ο κάθε πικραμένος παντρεμένος που κάνει ερωτική σχέση. Ξαναλέω, δεν είμαι υπέρ των εξωσυζυγικών σχέσεων. Εγώ είμαι υπέρ του, αν δεν πρέπει να σκαλάς το γάμο σου, να χωρίσεις και να κάνεις όσες σχέσεις θέλεις. Μεγάλης διάρκειας, μικρής διάρκειας, όσες σχέσεις κάνεις κέφι. Η άποψή μου είναι ότι μέσα στο γάμο μας προσπαθούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα του γάμου μας, να γεφυρώσουμε τις διαφορές. Αν διορθώνονται και γεφυρώνονται καλώς, θα ευχαριστηθούμε και το γάμο μας, θα ευχαριστηθούμε και τη σχέση μας και δεν θα έχουμε ανάγκη άλλους κι άλλες. Αν όμως αυτά είναι αγεφύρωτα και αν όμως οι δύο σύντροφοι και οι δύο σύζυγοι δεν καταφέρνουν να είναι και οι δύο γεμάτοι και οι δύο ευχαριστημένοι και οι δύο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους, τότε καλύτερα να χωρίσουν και να τραβήξει ο καθένας στον δρόμο του. Και τώρα θα κάνω μία παρένθεση σε αυτό το vlog. Οδηγητικό πολυβλοκ. Μου γράφει μία κυρία σήμερα στα σχόλια, αν μη τι άλλο. Μου λέει, κάνε ένα βίντεο για την πρόορη σπερμάτιση. Γιατί λέει, τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνδρας έχει το πρόβλημα της πρόορης εξπερμάτισης και του το λέει η γυναίκα του, του το εντοπίζει η γυναίκα του αυτό το πράγμα, αυτός δεν δέχεται ότι έχει πρόβλημα, δεν δέχεται να πάει στο ψυχολόγο, δεν δέχεται να πάει στον ουρολόγο, πάει η γυναίκα του στο ψυχολόγο, αυτός αρνιμπαχήν που λέμε στην Κύπρο, τα λέμε αρνιμπαχήν, τα ζώα μου αργά, δεν τον νοιάζει τίποτα. Και δεν υπάρχει και ιδιαίτερη wow χημεία μεταξύ τους, μου λέει αυτή η γυναίκα. Και αυτός δεν κάνει προσπάθεια, η γυναίκα του δεν ευχαριστιέται. Επειδή δεν ευχαριστιέται η γυναίκα του, του στερεί την ερωτική επαφή. Άρα και αυτός είναι ενοχλημένος που του στερεί την ερωτική επαφή. Και η γυναίκα του είναι απογοητευμένη που δεν έχει ερωτική σχέση με τον άντρα. Τι να κάνει ένα βίντεο, σου λέω, τι βίντεο να κάνω, της λέω. Το σχόλιο σου μιλάει από μόνο του. Και μου γράφει από κάτω, ναι, μάμα, υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν υποχρεώσεις, τι κάνεις. Θα σου πω εδώ σε αυτό το βίντεο. Αν παρακολουθείς όλα τα βίντεο θα πάρεις την απάντηση. Θα σου πω σε αυτό το βίντεο ότι αν δεν επιλύονται τα προβλήματα και συνεχίσετε έτσι, και αυτός θα κάνει εξωσυζυγική σχέση και εσύ θα κάνεις εξωσυζυγική σχέση στο τέλος της ημέρας. Και θα μπείτε σε άλλους κυκαιώνες. Και θα είναι ακόμη περισσότερα τα προβλήματα με τα παιδιά και με τις υποχρεώσεις. Δεν έχει μαγικές λύσεις στα μέτρα μας. Η αληθινή ζωή θέλει κόπο. Θέλει να ανάληψη ευθύνης. Πρέπει να λαμβάνουμε την ευθύνη μας. Και ό,τι επιλογή πάρουμε, ακόμα δηλαδή και αν πάρει μια γυναίκα την επιλογή να κάνει εξωσυζυγική σχέση, να έχει να σταθεί εκεί πέρα να πάρει την ευθύνη της επιλογής της. Ακόμη και αν ένας άνδρας πάρει την επιλογή να κάνει εξωσυζυγική σχέση, να σταθεί εκεί πέρα να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε καθιονδήποτε τρόπο. Έχουμε ευθύνη να είμαστε εντάξει στις οποιασδήποτε δοσοληψίες έχουμε μεταξύ τους και δεν, μεταξύ μας. Και δεν είναι εντάξει να μην εξηγούμε και να μην συζητώ και να ξεκινώ κάτι και να το τελειώνω, να το ξεκινώ κάτι εγώ, δηλαδή να βάζω στη διαδικασία τον άλλο τον άνθρωπο να συνδεθεί μαζί μου και μετά άμα μου καυλώσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, άμα μου ξεκαυλώσει αυτή την περίπτωση, τον αφήνω χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Δεν κάθομαι να του πω, ξέρεις, για παράδειγμα, κατάλαβα πως έκανα λάθος και κατάλαβα ότι άρχισα να σε ερωτεύομαι και πρέπει να διακόψω για να σώσω το γάμο μου. Ή, ξέρεις, εγώ είμαι γυναικάς και κάθε τρεις και λίγο βρίσκω και μια καινούρια και φτιάχνω σχέση μαζί της. Τώρα σε γλέντισα εσένα καλά, πέρασα καλά και τώρα πώς την επόμενη. Ή, κατάλαβε η γυναίκα μου ότι κάτι παίζει και κάναμε μια σοβαρή συζήτηση με τη γυναίκα μου και πήγαμε και στο ψυχολόγο με τη γυναίκα μου και αποφάσισε ότι εγώ θέλω να διασώσω το γάμο μου, οπότε σταματώ να έχω οποιαδήποτε σχέση μαζί σου, όχι γιατί δεν είσαι αξιαγάπητος άνθρωπος, όχι γιατί μου έκανες κάτι, όχι γιατί δεν με ελκύεις, αλλά σταματώ να έχω ερωτική σχέση μαζί σου επειδή έχω πάρει μια συνειδητή απόφαση να διασώσω το γάμο μου. Εξηγηθείτε, μιλήστε, ανοίξτε το ξερό σας και μιλήστε. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν το λέω για την κοπέλα της πρώτης ιστορίας, η οποία βρέθηκε προ δυσαρέστου εκπλήξεως, εξαιρετικά δυσαρέστου εκπλήξεως όταν έμαθε
ότι η πρώτη της αγάπη που επανήλθε στη ζωή της ήταν παντρεμένος με παιδί και απέτυχε να της το πει και σοκαρίστηκε η γυναίκα και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ο τύπος αυτός της δεύτερης επιστολής είχε το χρόνο να σκεφτεί πώς να εξηγήσει αυτό που κάνει, που διακόπτει δηλαδή την ερωτική σχέση, να το εξηγήσει και να εξηγήσει τους λόγους, να ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη του και να δώσει μία ανατροφοδότηση σε αυτή την κοπέλα, η οποία αυτή η ανατροφοδότηση να τη βοηθήσει να πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα. Ενώ το γεγονός ότι της κάνει ghosting με αυτό το η αφωνία και με το να το παίζει τρελίτσα, θα δώσει στην κοπέλα τα λαθασμένα μηνύματα, ότι ίσως δεν είναι αξιαγάπητη, δεν είναι αρκετά σεξι, δεν είναι αρκετά όμορφη, δεν αξίζει τόσο όσο οι άλλες γυναίκες. Και ναι, γιατί να σπάσεις την αυτοεκτίμηση ενός άλλου ανθρώπου? Γιατί να του καταστρέψεις εντελώς την ερωτική του αυτοπεποίθηση, εφόσον εσύ για οποιοδήποτε λόγο θες να σταματήσεις αυτό που είχατε? Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί να το κάνεις? Γιατί? Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν έχει να κάνει με την ομορφιά της κοπέλας αυτής ή με την ελκυστικότητα της κοπέλας αυτής ή με το πόσο ενδιαφέρον πρόσωπο ή χαρακτήρας είναι η κοπέλα αυτή, αλλά έχει να κάνει με τη μορφή που έχει αυτός ο άνθρωπος, τη μορφή της σχέσης και το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παντρεμένος και προφανώς παίζει. Και παίζει άτσαλα. Εντάξει, παίζει άτσαλα. Παίζει άτσαλα. Και παίζοντας ατσαλά, τσακίζει την αυτοπεποίθηση αυτής της κοπέλας και την αυτοεκτίμηση της κοπέλας αυτής και είναι άδικο. Άδικο είναι αυτό το πράγμα. Κρίμα και άδικο. Δεν λέω ότι η κοπέλα έκανε καλά που τα φτιάξε μαζί του. Λέω όμως ότι λόγω της πελατειακής σχέσης που είχε μαζί του, ξαναλέω, δεν ήταν γιατρός, δεν ήταν ψυχολόγος, για να μην πάει το μυαλό σας εκεί, κάποια άλλη δουλειά. Σε κάποια άλλη δουλειά ήταν πελάτης. Λόγω της πελατειακής σχέσης που είχε μαζί του, αυτός εκμεταλλεύτηκε την όποια σχέση αυτή και δημιούργησε αυτό το πράγμα. Κακώς τα φτιάξε με τον παντρεμένο. Κακώς. Θα έπρεπε να βρει κάποιον ελεύθερο. Κακώς. Όμως έγινε. Συνέβηκε. Από τη στιγμή που συνέβηκε αυτό το πράγμα, δικαιούται η γυναίκα αυτή να ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις σχέσεις. Φυσικά και τώρα ξέρει πράγματα. Ξέρει ότι αυτός είναι ένας μαλάκας. Το ξέρει. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, δεν σέβεται τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε ερωτική επαφή, δεν σέβεται τη γυναίκα του, δεν σέβεται τα παιδιά του, δεν σέβεται κανέναν. Είναι ένας μη σεβαστικός άνθρωπος. Εντάξει. Ο παντρεμένος της πρώτης ιστορίας οφείλε να ενημερώσει την κοπέλα και να της πει από την αρχή: «Ξέρεις, αγάπη μου, έκανα το λάθος στο ενδιάμεσο και παντρεύτηκα μια άλλη γυναίκα την οποία δεν την αγαπάω όπως αγαπώ εσένα. Και θέλω να είμαι μαζί σου». Και εκεί πέρα να έχει επιλογή αυτή η κοπέλα, θα τα φτιάξει με τον παντρεμένο ή όχι. Όχι να την κοροϊδέψει τόσο εσχρά. Πραγματικά είναι εσχρό. Είναι πάρα πολύ εσχρό. Να παρουσιάζεσαι ως ελεύθερος ενώ είσαι παντρεμένος. Είναι ό,τι πιο εσχρό. Είναι εξαιρετικά πιο εσχρό από το να λες ότι είσαι παντρεμένος και παρόλο που είσαι παντρεμένος θες να κάνεις ερωτική σχέση. Σου βγάλω το καπέλο εσένα, το οποιοδήποτε είσαι παντρεμένος και λες: «Εγώ είμαι παντρεμένος και θέλω να κάνω ερωτική σχέση με άλλη παντρεμένη ή θέλω να κάνω ερωτική σχέση με ελεύθερη και εγώ αυτό θέλω και το δηλώνω πως είμαι παντρεμένος». Δεν είναι καλά που κάνεις κατά την άποψή μου. Στη θέση σου δεν θα έκανα το ίδιο, αλλά δεν κοροϊδεύεις τους ανθρώπους. Ποια μου λέγε προχθές ότι λέει μέσα στο Tinder, λέει, έχει προφίλ που λένε «Παντρεμένος, μην κρίνετε». «Είμαι παντρεμένος και είμαι εδώ για να βρω διασκέδαση, μην με κρίνετε». Αυτός είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος από εκείνον που είναι παντρεμένος, δεν το λέει πως είναι παντρεμένος, παρουσιάζεται ως ελευθερός, μπαίνει εκεί πέρα για να κάνει τα κέφια του και δεν το λέει για να μην τον κρίνουν. Όταν λες την κατάστασή σου, δίνεις το δικαίωμα στον άνθρωπο με τον οποίο αποπειράσαι να φτιάξεις τι θα φτιάξεις, να κάνει μια συνειδητή επιλογή. Και αν ο άνθρωπος αυτός γουστάρει και θέλει να είναι μαζί σου που είσαι παντρεμένος, μαζί σου που είσαι παντρεμένη, δικαίωμά του, δικαίωμά της, δικαίωμά σας, have fun. Και, και να έχετε και τις συνέπειες, have the consequences as well, τις οποίες συνέπειες των πράξεων μας τις έχουμε όλοι μας. Δεν είναι μόνο εσείς που τις έχετε, όλοι μας τις έχουμε. Όλοι απολαμβάνουμε τις συνέπειες των πράξεων μας. Έτσι είναι αυτή η ζωή. Λοιπόν, σε τέτοιες σχέσεις,
Προβληματικότατες. Προβληματικότατες. Όταν δεν υπάρχει closure, όταν δεν υπάρχει κλείσιμο και δεν είναι στο χέρι μας να υπάρξει κλείσιμο, είτε δεν είναι στο χέρι μας γιατί ο άλλος έχει σταματήσει να μας μιλάει, μας έχει μπλοκάρει από παντού γιατί θέλει να αποφύγει τις ευθύνες του ή τις ευθύνες της, είτε γιατί έχει γίνει ένας καυγάς ο οποίος είναι ξεπέραστος ή οτιδήποτε, για να αποκτήσουμε closure χρειάζεται να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να κάνουμε τη μέθοδο που είπα προηγουμένως, με την καταγραφή των συναισθημάτων μας και των εμπειριών μας, και ακόμη και δεν μπορούμε να τη στείλουμε, θα μας βοηθήσει εμάς το να τα καταγράψουμε, μπορούμε κιόλας να το στείλουμε. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν στη θέση της δεύτερης κοπέλας, θα έλεγα την τελευταία κουβέντα. Υπήρχε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στη θέση της. Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μπορούσε και εγώ ανθρώπινα να βρεθώ στη θέση της. Εντάξει. Το γεγονός ότι δεν έτυχε να βρεθώ στη θέση της δεν με κάνει εμέναν καλύτερη από αυτή. Ούτε κάνει τον οποιονδήποτε παρακολουθεί αυτό το vlog καλύτερον από τους υπόλοιπους όταν λένε και τα τρίτα πρόσωπα φταίνε και... Ο καθένας κάνει τα σωστά του, κάνει και τα λάθη του και μετά αντιμετωπίζει ωραιότατα τις συνέπειες. Εντάξει, okay. Εγώ αν ήμουν στη θέση αυτής της κοπέλας θα του στείλα μία ένα ωραιότατο γράμμα στο οποίο θα τον στόλιζα κανονικότατα και θα του έλεγα ότι αν αυτό σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, ότι έχεις προκαλέσει πόνο σε έναν άλλον άνθρωπο, έχεις προκαλέσει τουλάχιστον σε μένα, σίγουρα θα προκαλείς και σε άλλους γύρω σου αφού λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, έχω να σου πω ότι η άποψή μου είναι ότι είσαι ακοινώνητος, είσαι συναισθηματικά αναλφάβητος, η συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι εξαιρετικά χαμηλή και χαίρομαι πάρα πολύ που αποκαλύφθηκες. Λυπάμαι που πονάω για όσα έχω βιώσει μαζί σου, αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου, αλλά θέλω να ξέρεις ότι είσαι και μεγάλος μαλάκας και να μην νομίζεις πως είσαι κανένα καλό παιδί, γιατί δεν είσαι. Είσαι αυτό που λέμε καλόπαιδο, παύλα κολόπαιδο. Ό,τι και να μου πεις, έχω σχηματίσει προσωπική γνώμη. Και να ξέρετε, σε αυτούς τους νάρκισσους τους ενοχλεί πάρα πολύ να χαλάσει η καλή δημόσια τους εικόνα. Οπότε, εγώ θα του την έλεγα. Νομίζεις ότι σε εκτιμώ? Νομίζεις ότι έχω καλή γνώμη για σένα? Όχι, μάνα μου. Εξιδίας πείρας σου λέω ότι είσαι για τα μπάζα. Εξιδίας πείρας σου λέω. Δεν θα πω τίποτα σε κανένα, δεν θα πω τίποτα στη γυναίκα σου, γιατί δεν θα σε κάνω και θύμα μου. Όχι. Να αναλάβει ο καθένας τις συνέπειες των πράξεών του. Αλλά να ξέρεις ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που το ξέρει επιβεβαιωμένο ότι είσαι μαλάκας. Και επιβεβαιωμένο ότι δεν είσαι καλό παιδί. Και επιβεβαιωμένο ότι δεν είναι καλή καρδιά σου και δεν είναι καλή ψυχή σου. Και με έχεις πονέσει και φταίς. Εγώ θα αναλάβω τις δικές μου ευθύνες. Εγώ θα πάω στο ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσω το τραύμα που έχει προκληθεί από αυτή τη ψυχοπαθολογική σχέση. Φταίω και εγώ που τα φτιάξα μαζί σου που είσαι παντρεμένος. Φταίω και εγώ που έκανα όνειρα πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εκφραζόταν και δεν μιλούσε και δεν εξηγούσε τίποτα και έκανε μόνο πράξεις και έλεγε κάτι αόριστες κουβέντες, ότι να είναι πραγματικά. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου, αλλά σου το λέω να το ξέρεις, είσαι και μεγάλος μαλάκα. Έτσι. Εγώ έτσι θα το κλείνω. Όχι ότι η εκδίκηση θα μας κάνει να νιώσουμε καλά, αλλά να μην βγαίνουμε και τρελοί από πάνω, γιατί είναι gaslighting αυτό. Είναι gaslighting το έρχομαι, σε παίρνω, σε βάζω κάτω, μία, δύο, τρεις. Άμα με ρωτάς τι είναι, λες κάτι του τύπου, πάντα μου άρεσες και πάντα ήθελα, σε έβλεπα, ξέρω εγώ, στο δρόμο και έλεγα τι ωραία κοπέλα και σκεφτόμουν, έτσι δεν σε έλεγε αυτή ο παντρεμένος, και σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να σε κουτούπονα κλπ. Τι ερωτικά λόγια. Έτσι, αυτά μόνο, ναι. Και μετά, σαν να μην συνέβη και τίποτα, μην τον είδατε τον Παναγή.
Δεν είναι και ο Λάκης εδώ πέρα να μείνει με το στόμα, με τη γλώσσα, με το στόμα ανοιχτό και να τρέχει η γλώσσα του κάτω. Γιατί πώς στην τηλεόραση και ο Λάκη έχει πάει στην κατασκήνωση ο Λάκη, έχει πάει στον Αλέξη, τον άφησα στον Αλέξη. Δεν είναι και ο Λάκη εδώ να ανοίξει το στόμα του, να του πέσει κάτω η γλώσσα του και να πει, μα τι λέτε μωρέ, τι λέτε, άντε. Αυτά περί κλεισιμάτων, τα φιλιά μου. Και ένας δραματικός επίλογος, έκλεισα το βίντεο και μετά θυμήθηκα και μια λεπτομέρεια που μου πει η δεύτερη κοπέλα. Μου είπε ότι αυτός ο παντρεμένος, ο οποίος έκανε όλες αυτές τις κόγξες, δεν ήταν και τόσο σπουδαίος εραστής. Δεν ήταν. Και πάντα έλεγε αυτός ότι ξέρεις δεν είναι και πολύ όπως θέλω να είναι, γιατί έχουμε στενότητα χώρου και χρόνου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γράψτε το κι αυτό, βρε. Γράψτε το κι αυτό. Και πες του, αν νομίζεις πως ήσουν και ο wow εραστής, για μένα δεν ήσουν. Μια αρρωστημένη προσκόλληση ήταν αυτή που είχα για σένα και ευτυχώς που λειτουργήσες έτσι και θα ξεκολλήσω. Γλιτώσα.